Εμένοντας το γνωστό αδιέξοδο επικοινωνιακό παιχνίδι του καθεστώτος της Άγκυρας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου με δηλώσεις του έδωσε παραγγελία στην Ελλάδα για επαφές μέσα στον Ιανουάριο. Αναφέρθηκε μάλιστα για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις επί όλων των θεμάτων που έχουν συζητηθεί στους 60 γύρους συνομιλιών. Καλούμε την Ελλάδα εντός του Ιανουαρίου να ξεκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές. Εμείς είμαστε οικοδεσπότες και την οριστική ημερομηνία θα την καθορίσουν οι επιτροπές που θα συναντηθούν μαζί με τους ομολόγους στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα θέματα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και μετά από τη συνάντηση αυτή στην πρόσκληση του Έντι Ράμα, είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Νίκο Δένδια στα Τύρανα. Αυτή είναι μια πρόσκληση και εύχομαι η Ελλάδα να μην την αρνηθεί. Η Άγκυρα εμένει ακόμη σε διάλογο εφόλης της ύλης, παριστάνοντας ότι δεν έχει κατανοήσει τη θέση της Ελλάδας, πως δεν υπάρχουν θέματα διαλόγου που δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Έχει θέση, καθαρά δηλαδή, θέμα αμφισβήτησης εθνικού χώρου, ο οποίος είναι νησίδες και μικρονησίδες, δεν τις λέω βραχονησίδες, νησίδες και μικρονησίδες. Δεύτερον, θέτει την αποστρατικοποίηση των νήσων και όπως έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο κύριος Καλίν, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ, πρέπει να μιλήσουμε και για την μειονότητα. Στις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας και την αποφασιστικότητα να μην υπάρξει ούτε βήμα πίσω, αναφέρθηκε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη βαρισίμαντη παρέμβασή του στην εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Μία κεραία μπρος, μία κεραία πίσω. Επομένως, πάμε σε διερευνητικές, αλλά στις διερευνητικές δεν παραχωρούμε τίποτε από αυτό που μας ανήκει. Να πούμε στον Ταΐπ Ερντογάν αυτό που του τόνισα και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο: διερευνητικές για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, μου είχε πει, εσύ ξέρεις, μου λέει, διεθνές δίκαιο, εγώ ξέρω πολιτικό δίκαιο. Πολιτικό δίκαιο, δεν ξέρω αν κατάλαβε καλά τι έλεγε. Για τον όρο αυτό πολιτικού δικαίου, περί πολιτικού δικαίου, το χρησιμοποιούν μόνο δικτάτορες. Προσπαθούμε να τη βγάλουμε λοιπόν από τη δύσκολη θέση και να τη δώσουμε πράγματα τα οποία δεν δικαιούται. Γιατί θέλουμε να έχουμε ικανοποιημένο το Βερολίνο. Την Ελλάδα θα την έχουμε ικανοποιημένη? Η απάντηση είναι σαφώς και όχι. Αναμένεται να έχουν προηγηθεί επαφές της Διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένης Ουρανή με τον Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπο και στενό συνεργάτη του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά στους δύο πρώτους γύρους των διερευνητικών επαφών, θα ακολουθήσει συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στα Τύρανα. Αλλά μετά από 60 γύρους, τι να διερευνήσουμε? Τις προθέσεις? Δεν ξέρουμε τι θέλουμε εμείς, τι θέλουν οι Τούρκοι, τι βάζουν στο τραπέζι οι Τούρκοι από τη μία μεριά, πού θέλουμε να σταματήσουμε εμείς? Διάλογο μπορείς να κάνεις και με τον διάβολο τον ίδιο, αρκεί να μην είσαι έτοιμος να του πουλήσεις την ψυχή σου.